Συμμετείχα σήμερα σε ένα ιδιαίτερο παραγωγικό συμβούλιο ανταγωνιστικότητας για την έρευνα και το διάστημα. Συγχαίρω την Ισπανική Προεδρία για τα σημαντικά αποτελέσματα που έχει πετύχει σε αυτούς τους δύο πολύ κρίσιμους τομείς. Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα συμπεράσματα που υιοθετήσαμε για την ενίσχυση του αντίκτυπου της έρευνας και καινοτομίας στη χάραξη πολιτικής, αλλά και η σύσταση για το πλαίσιο προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων στην έρευνα και καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρέμβασή μου για την αξιοποίηση της έρευνας ως εργαλείου οικονομικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, παρουσίασα τη νέα μας στρατηγική έρευνας και καινοτομίας 2024-2026. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην προώθηση έρευνας σύμφωνα με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και στην αξιολόγηση του αντιχτύπου της δημόσιας επένδυσης που γίνεται στο χώρο της έρευνας. Με αναφορά στο ευρωπαϊκό συγκείμενο, υπογράμμισα την ανάγκη θέσπισης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία να αντιμετωπίζει τον κατακαιρματισμό του ερευνητικού τομέα μέσω της δημιουργίας συστάδων κοινής ερευνητικής δραστηριότητας, οι οποίες να προωθούν την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πραγματική οικονομία. Στη συζήτηση για το μέλλον της διαστημικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεσήμανα τη σημασία της διαστημικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα. Σημείωσα το γεγονός ότι η επιτυχής υλοποίηση προγραμμάτων προσανατολισμένων στην άμυνα θα πρέπει να έχει θετικές συνέπειες για ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας επιτήρησης, της διαχείρισης των συνόρων και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.